Εργαζόμενοι στην ασφάλεια του νοσοκομείου, Άγιο Ανδρέας σε παράλληλα καθήκοντα σε άλλε θέσει, στην ώρα που τα περιστατικά επιθέσεων και διαφόρων επεισοδίων στον χώρο του νοσοκομείου είναι σχεδόν καθημερινά. Καθήκοντα διοικητή ε, κάνει η Διευθύντρια τη Ιατρική Υπηρεσία, η οποία έχει την υποχρέωση να επιλαμβάνεται ε, τρεχόντων ζητημάτων για να λειτουργεί το νοσοκομείο. Και καθήκοντα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, αντίδη του διοικητή, κάνει η Διευθύντρια τη Διοικητική Υπηρεσία. Και οι δύο, λοιπόν, παρότι προέρχονται από τα σπλάνα μα, από το εσωτερικό μα, αποδείχτηκαν δυστυχώ βασιλικότεροι του βασιλέω. Παίρνουν αποφάσει, οι οποίε μπορώ να πω ότι ισοπεδώνουν ακόμη και την έννοια τη δημοκρατία. Αποφάσει οι οποίε είναι προϊόν συναλλαγή και απειλή απέναντι στου εργαζόμενου. Δηλαδή, αφήνουν του εργαζόμενου να μην είναι εντάξει τα καθήκοντά του, να μην έρχονται ακόμη και στην υπηρεσία του όπω πρέπει. Και από την άλλη, έρχονται και του απειλούν ότι αφού εγώ σου παρέχω αυτή την κάλυψη να έρχεσαι όποτε εσύ θέλει, θα μου κάνει και τα παράνομα καθήκοντα που θέλω, γιατί δεν έχω άλλη λύση, τα παρά... παράλληλα καθήκοντα δηλαδή, του οδηγού. Με αποτέλεσμα να έχουν διαλύσει την υπηρεσία τη ασφάλεια και ξέρετε, εδώ στο νοσοκομείο του Άγιο Ανδρέα, τι συμβαίνει με τα αλλεπάλληλα κρούσματα που έχουμε. Το καμπανάκι του κινδύνου χτυπάει ακόμη μια φορά ο πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγιο Ανδρέα για τι αποφάσει που παίρνονται και αφήνουν το νοσοκομείο χωρί ασφάλεια. Που ήθελαν να κάνουν καθαρίστρια αποθηκάριο, απειλώντα την ότι αν και εφόσον δεν δεχτεί να, γίνει, να κάνει αυτά τα καθήκοντα τη απο, αποθηκαριού, θα την έστελναν ή στο κέντρο υγεία τη Κάτω Αγαγιά ή στο κέντρο υγεία τη Ναυπάκτου. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα, ατοπίματα που άπτονται της δημοκρατίας, που άπτονται της ε, 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 αντεργατικής πολιτικής που εφαρμόζουν αυτοί οι βασιλικότεροι του βασιλέως. Δεν εκτελούν καθόλου καθήκοντα ασφάλειας. Το νοσοκομείο έχει μείνει έρμεο στην τύχη του. Και αυτοί οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι που είναι στην ασφάλεια, άλλοι είναι μετακινημένοι στο τηλεφωνείο, άλλοι είναι μετακινημένοι να κάνουν καθήκοντα αποθηκάριου, διοικητικού υπαλλήλου, να αναπληρώνουν ακόμη και την προϊσταμένη της, του γραφείου επιστασίας, άλλοι είναι μετακινημένοι σε άλλες δουλειές.